Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube στο οποίο θα κάνουμε ένα mini haul από το AliExpress Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα share Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο Καινούριο βίντεο ανεβαίνει κάθε δεύτερη Δευτέρα, για όσους δεν το ξέρετε Ειδικά τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, καλό μήνα κιόλα. Τα βίντεο θα ανεβαίνουν με την κανονική ροή, όχι όπως το καλοκαίρι που πιθανά να παρέλειπα κάποιες Δευτέρες. Και τέλος μπορείτε να κάνετε και ένα follow στο Instagram, όπου μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς σε κάποια διαδραστικά βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, να βλέπετε τα προϊόντα που κάνω unboxing και review φορεμένα και φυσικά πολλές πολλές πληροφορίες σχετικά με το χορό. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω παραγγείλει μερικά προϊόντα από το AliExpress, τα οποία στην Ελλάδα είχαν Πολύ μεγαλύτερε τιμέ. Οπότε θεώρησα μια καλή ευκαιρία να τα παραγγείλω από το Aliexpress και να δω κατά πόσο ανταποκρίνονται στις προσδοκίε μου και να δω άμα θα τα συστήσω τελικά και σε εσά. Βέβαια, τώρα έχουν υπάρξει μετά τον Ιούλιο κάποιε αλλαγέ σχετικά με την φορολογία και τον εκτελονισμό των προϊόντων. Οπότε, πριν παραγγείλετε το οτιδήποτε, δείξτε πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερωθείτε και παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Θα ξεκινήσω. Με αυτά εδώ τα food thongs, όπως τα λέμε, στην ουσία είναι παπουτσάκια σαν καλτσάκια για το σύγχρονο, για να μπορούμε να κάνουμε στροφές χωρίς να χρειάζεται να φοράμε τις κάλτσες. Εγώ γενικά ε, χορεύω ξυπόλυτη, οπότε σκεφτόμουν ότι ίσως είναι μια καλή ιδέα να πάρω τα foot thongs, γιατί ok, μέχρι μία αντε δύο στροφές είναι εύκολο να κάνεις, αλλά αν η χορογραφία απαιτεί ίσω περισσότερα έτσι, βήματα τα οποία <laughs> δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν με γυμνοπόδι, τότε θα χρειαστεί έτσι ένα μικρό κλέψιμο. Δεν ξέρω αν θα το φορέσω στα κανονικά μαθήματα, είναι η αλήθεια. Κυρίω η ιδέα μου ήρθε επειδή, όπω θα είδατε, συμμετείχα στο Dan Summer Camp στη Ρόδο. Και είχα σκεφτεί ότι δεν ήξερα πώς θα είναι το πάτομα, οπότε μπορούσα να πάρω τα food thongs έτσι ώστε να με βοηθήσουν στα μαθήματα αν το απαιτούν και άμα το πάτομα δεν με βοηθάει. Εν τέλει ήρθανε μια-δυο μέρες πριν φύγω και επειδή δεν τα παρέλαβα εγώ δεν τα πήρα μαζί μου. Αλλά πολύ πιθανό είναι να τα φορέσω και σε κάποια μαθήματα του σύγχρονου ή σε παραστάσεις. Να σας πω ότι τα πήρα γύρω στα... 3 ευρώ, νομίζω. 3,5 3 ευρώ, κάπου εκεί. Τώρα τι τιμέ για όλα τα προϊόντα δεν τι θυμάμαι ακριβώ, ακριβώ. Και ανάλογα το κατάστημα που θα επιλέξετε να τα αγοράσετε, κυμαίνονται διαφορετικά. Αλλά εγώ θα σα πω για αυτά που πήρα και πάνω κάτω τι τιμέ παίζουν. Οπότε, εγώ τα φούτσα σε αυτά τα πήρα στα 3 ευρώ. Νούμερο 35, πάνω στο παπουτσάκι, μάλιστα γράφει ότι είναι το νούμερο small. Ε, τα δοκίμασα και μου είναι πολύ καλά. Η αλήθεια είναι φοβόμουν λίγο το νούμερο. Και γενικά δεν σα συστήνω να αγοράσετε ρούχα από το AliExpress παρά μόνο αξεσουάρ. Γιατί δεν ξέρετε σε τι ποιότητα θα έρθει αυτό που είναι να σα έρθει και το νούμερο, αν θα είναι σωστό ή όχι. Οπότε είμαι σχετικά ευχαριστημένη από τα food thongs. Θα το δοκιμάσω και στο μάθημα και θα δω πώς θα είναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι μία αγορά την οποία αξίζει να την κάνετε. Αν συγκρίνουμε μάλιστα και τις ελληνικές τιμέ που φεύγουν πάνω από 10 ευρώ στα περισσότερα καταστήματα. Οπότε αυτό είναι μία καλή αγορά. Έπειτα, αγόρασα μερικά αυτοκόλλητα. Σε διάφορα σχέδια δηλαδή από αυτοκόλλητα. Ένα είναι διπλό βέβαια. Ένα κουτάκι. Ε, τα υπόλοιπα είναι διαφορετικά. Όλα μαζί τα τέσσερα κουτάκια έκαναν, γιατί ήταν από το ίδιο κατάστημα, είχαν δωρεάν ελαφρικά και έκαναν γύρω στα 6,5 ευρώ, τα τέσσερα πακέτα. Και το τελωνίο κόστισε 40 λεπτά. Αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα αυτοκολλητάκια. Και δεν ξέρω αν φαίνονται, πιθανότατα όχι, έχω κολλήσει μερικά πίσω. Είναι πολύ ωραία για να τα βάλετε σε κολάζ, σε υπολογιστή, σε τάμπλε, σε κινητό, δηλαδή οπουδήποτε σα αρέσει να κολλήσετε αυτοκολλητάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είτε και για αν είστε δασκάλα, είτε χορού, είτε. Γενικά δεν ξέρω. Και χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητα για να δώσετε στα παιδάκια. Είναι μια καλή λύση. Γιατί στην Ελλάδα εγώ δεν έχω βρει πάρα πολλά αυτοκόλλητα έτσι με μπαλαρίνε. Οπότε θα μπορούσατε να παραγγείλετε αυτό το από το AliExpress και σε χαμηλή τιμή και είναι και πολλά κομμάτια και πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, το επόμενο αντικείμενο είναι ένας ημάντας γυμναστικής, ο οποίος μπαίνει στην πόρτα. Πιθανότατα να ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμη γιατί δεν ξέρω σε ποια πόρτα το βάλω. Λογικά στο σαλόνι αλλά θα δείξει. Ο Ιμάντα αυτό. Θα βρω κάποιε φωτογραφίε να σα βάλω γιατί τώρα πιθανά δεν θα καταλάβετε. Αφού δεν τον έχω βάλει στην πόρτα. Κρέμεται από την πόρτα, τον συναρμολογείτε τέλο πάντων και το βάζετε στην πόρτα. Ε, νομίζω δεν είναι κλειστή για να κρατάει από την μία μεριά και να τον έχετε από την άλλη. Βάζετε το πόδι και τραβάτε με το σκηνή, με το λάστιχο. Οπότε ο ημάντα αυτό είναι για ανοίγματα. Επίση πολύ οικονομικό, νομίζω ήταν γύρω στα 8, 11 ή 12, κάπου εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ γιατί έχει και νομίζω σκληρότητε, όπω και για τα λάστιχα. Βρήκα και λάστιχο για ανοίγματα, το οποίο δεν το πήρα, είναι αλήθεια. Αλλά έχει να κάνει νομίζω και με τη σκληρότητα του η μάντα, Οπότε, αν επιλέξετε το πιο μαλακό, ίσω να είναι πιο φτηνή τιμή. Αν επιλέξετε το μεσαίο, θα είναι λίγο ακριβότερο και ο πιο σκληρό θα είναι πιο ακριβώ. Αλλά είναι κάπου εκεί από 8 μέχρι 11-12 ευρώ. Δεν τον έχω δοκιμάσει ακόμη για να σας πω πόσο ανθεκτικός είναι, αν και αυτό πιθανό να μην το δω κάνω από την πρώτη χρήση, αλλά είναι καιρό. Θεωρώ ότι αξίζει, γενικά νομίζω ότι αξίζει να πάρετε από το AliExpress εργαλεία για εκχύμναση, για ανοίγματα και τα σχετικά, γιατί στην Ελλάδα οι τιμές είναι αρκετά υψηλές. Οπότε, σε σύγκριση με το να το παίρνατε γύρω στα 30 με 35 ευρώ που νομίζω ότι έχει στην Ελλάδα το συγκεκριμένο προϊόν, δίνεται 10 ευρώ. Οπότε, γενικά θεωρώ ότι τα εργαλεία είναι μια καλή επιλογή. Φαίνεται γερό, ανθεκτικό. Ελπίζω ότι είναι κιόλα. Πιθανά να σα κάνω ένα βίντεο update μετά τη χρήση του. Και τελευταίο, είναι ένα εργαλείο που θα σα πω. Δεν το θεωρώ τόσο χρήσιμο. Αμ, στην τιμή που πωλείται. Δηλαδή αυτό που λέμε μάλλον value for money, δεν ξέρω. Ε, μου φαίνεται δηλαδή πολύ ακριβό για... Στα ελληνικά δεδομένα, στις τιμές που πολύ δε στα ελληνικά δεδομένα, το έχω δει από 80 νομίζω. Παλιότερα υπήρχε και με 60, το έχω δει από 80, τώρα 90, μέχρι και 100 κάτι ευρώ. Είναι η περίφημη κουντεπιέρα. Έρχεται έτσι. Αυτή είχε γύρω στα 25. 20... 5 ευρώ, νομίζω. Ε, σε σχέση με τα 80 και τα 90, προφανώ είναι πολύ ε, πιο οικονομική από το AliExpress. Έρχεται με όλα τα απαραίτητα τέλο πάντων αξεσουάρ. Είναι η τσάντα τη. Είναι... Απλά δεν είναι ξύλινη συγκεκριμένα, είναι πλαστική. Νομίζω είχε και ξύλινες βέβαια. Εγώ την πήρα σε φυσική χρώμα γιατί μ' άρεσε. Βιδώνει αυτό εδώ κανονικά. Τη δοκίμασα λιγάκι. Ελπίζω να κάνει δουλειά, δεν ξέρω αν έχει κάποιο από εσά και την έχει χρησιμοποιήσει πολύ Θέλω να μου πει πόση διαφορά είδε Γιατί εντάξει σίγουρα βλέπεις κάποια διαφορά, δεν γίνεται να ζορίζεις το παλό και να μην βλέπεις, εννοείται απλά Δεν ξέρω, πείτε μου αξίζει για 80 ευρώ να αγοράσετε την κουντεπιέρα, για 90, για 120, όσο τη βρίσκεται, δεν ξέρω στο εκάστοτε μαγαζί από το οποίο ψωνίζετε Ή όχι, <laughs> δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά με το συγκεκριμένο εργαλείο θα ετοιμάσω και ένα βίντεο με τα εργαλεία που εγώ ε, δεν θεωρώ από τα πολύ χρήσιμα από την άποψη ότι υπάρχουν και αναλλακτικέ λύσει. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια τι νομίζετε, όχι μόνο για την κουντεπιέρα, γενικά και για το άλλο που σα έδειξα, τον Ιμάντα για την πόρτα. Οπότε, αυτό είναι το εξάρτημα, η κουντεπιέρα. Έχει τι οδηγίε λοιπόν, το λάστιχό τη και γενικά τα πάτσει που μπορούν να μπουν σαν βοηθήματα, αν το πόδι σα έχει λιγότερο, κουντεπιό περισσότερο, κουντεπιέ έτσι να το ρυθμίσετε το πόδι σα πάνω στη κουντεπιέρα και τη σιλικόνη που μπαίνει και κρατάει το πόδι στη θέση του. Οπότε έρχεται μαζί με όλα τα απαραίτητα αξιουάρ. Στη τιμή, όπω είπαμε, των 25 περίπου ευρώ. Το τελωνίο πλήρωσα μόνο, όπω σα είπα, στα αυτοκόλλητα, 40 λεπτά, γιατί μάλλον ε, έτυχε να πετύχουν τι αλλαγέ που γίνανε στο τελωνίο. Αυτά λοιπόν. Τελειώσαμε με τα αξεσουάρ που είχα να σα δείξω, με τα προϊόντα τέλο πάντων που αγόρασα από το AliExpress. Θεωρώ πω γενικά Είχαν καλέ τιμέ για αυτό που προσφέρουν. Ο χρόνο αναμονή του είναι ανάλογα με το μαγαζί, από το οποίο θα τα παραγγείλετε. Δηλαδή, κάποια μπορεί να κάνουν ένα μήνα, κάποια μπορεί να κάνουν δύο-τρει εβδομάδε, κάποια μπορεί να κάνουν και μια εβδομάδα, ανάλογα. Και τι shipping θα επιλέξετε εσεί, έχει επιλογή shipping. Και ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα το στείλει ο κατασκευαστή, πόσο γρήγορα θα το μεταφέρουν οι εταιρείε. Γενικά, αυτό ποικίλει. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Θα σα πρότεινα, λοιπόν, να δοκιμάσω χάσετε κάποια εργαλεία που μπορεί να σκεφτόσασταν να πάρετε, αλλά είναι ακριβά στην Ελλάδα από το AliExpress. Οποιαδήποτε πορεία έχετε για τα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram ή να σχολιάσετε από κάτω όποια πορεία έχετε και να σα την απαντήσω, εννοείται. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο και να πήρατε και κάποιε χρήσιμε πληροφορίε. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε σύντομα αυτό το βίντεο που σας υποσχέθηκα με το ποια εργαλεία θεωρώ εγώ ότι δεν είναι τόσο χρήσιμα και ότι υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι να δουλέψετε χωρίς αυτά. Άμα σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, όπως είπαμε κάντε ένα like, ένα share, subscribe στο κανάλι και follow στο instagram. Αυτά λοιπόν είχα εγώ να σας πω για αυτό το βίντεο. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!